Θα ήθελα να σας περιγράψω αυτή την πόλη. Τι αληθινά είναι το Λος Άντζελες? Το Λος Άντζελες είναι ουσιαστικά κάποιες γειτονιές που ενώθηκαν μεταξύ τους για να κάνουν αυτή τη μεγαλούπολη. Κοιτάξτε, αριστερά το Beverly Hills, η λόφη του Λος Άντζελες ουσιαστικά. Δεξιά, εκεί που βλέπετε τους ουρανοξύστες, είναι το downtown. Και στο βάθος, ο κόλπος της Σάντα Μόνικα. Αυτά εδώ τα στοιχεία, τα τρία στοιχεία, είναι που συνθέτουν αυτή την πόλη. Εντελώς ξεχωριστά και διαφορετικά μεταξύ τους, όπου ενώνονται με έναν αληθινά μαγικό τρόπο. Άνθρωποι, πολιτισμοί, κουλτούρες γίνονται ένα και μας κάνουν το Λος Άντζελες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η πόλη τα τελευταία 200 χρόνια έχει καταφέρει να πρωταγωνιστήσει σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλους τους τομείς. Πού θέλετε, στο θέαμα, στα καταστήματα, στα ρεστό, στο φαγητό, στη γαστρονομία, στις τέχνες. Παντού είναι στην πρωτοπορία. Αυτό λοιπόν είναι το Λος Άντζελες που θα γνωρίσουμε μαζί. Κυρίες και κύριοι, σας καλησπερίζω από τον ονειρικό κόλπο της Σάντα Μόνικα. Ή αν θέλετε, από τα 32 χιλιόμετρα χρυσής παραλίας εδώ στο Λος Άντζελες. Σε αυτήν εδώ την περιοχή θα λατρέψετε τους γιγαντιαίους φοίνικες, τα ηλιοκαμένα κορμιά, τον ειρηνικό ωκεανό, του σέρφερ και έναν τρόπο διαφορετικής ζωής που εμείς στην Ελλάδα έχουμε δει μόνο μέσα από τις αμερικάνικες σειρές και ταινίες. Ελάτε λοιπόν να ξεκινήσουμε ένα πλούσιο ρεπορτάζ και ξεκινάμε βεβαίως από πού αλλού, από το πιέρ της Σάντα Μόνικα. Ο κόλπος της Σάντα Μόνικα εκτείνεται για περίπου 32 χιλιόμετρα ανάμεσα σε δύο από τις πλουσιότερες κοινότητες της Καλιφόρνιας, το Μαλιμπού και το Πάλος Βέρντες. Είναι πραγματικά και χωρίς υπερβολή η χρυσή ακτή της ζάμπλουτης και χρυσής πολιτείας του Λος Άντζελες. Διαθέτει μερικές από τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο, από την Τοπάγκα, τη Σάντα Μόνικα και τη Βένις, μέχρι την Μανχάταν και την Ερμόσα. Το αμερικάνικο σέρφινγκ και η εναλλακτική νεανική κουλτούρα που διέδωσε γεννήθηκαν ακριβώς εδώ. Yeah.
Μπορεί να σας φανεί εξωπραγματικό, αλλά οι παραδεισένιες παραλίες που βλέπετε σε ταινίες με προορισμό την Ταΐτη, τον Μπαλί, τη Στριλάνκα ή τις Μαλδίβες είναι απλά ντουμπλαρισμένες από τις εξωτικές παραλίες του Λος Άντζελες. Οι σειρές των γιγάντιων φοινικόδεντρων κατά μήκος των μονοπατιών της Σάντα Μόνικα αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της Καλιφόρνιας. Η πρόσβαση στον Ειρηνικό ωκεανό από τις παραλίες γίνεται με πολλούς τρόπους. Με σέρφινγκ, κάνοντας βαρκάδα, με γόνδολα στα κανάλια της Βένης ή απλά πέφτοντας τα κύματα από την ακτή. Όπως και να έχει, το ρεπορτάζ στον κόλπο της Σάντα Μόνικα έχει ξεκινήσει και αναμένεται συναρπαστικό. Το κυριότερο αξιοθέατο του κόλπου είναι φυσικά η προβλήτα της Σάντα Μόνικα, η οποία προσφέρει διάφορες επιλογές για διασκέδαση και μια ζωηρή, σχεδόν καρναβαλική ή πανηγυρική ατμόσφαιρα. Η παγκοσμίως γνωστή αποβάθρα δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο, μικρό ή μεγάλο. Οι μυρωδιές από τα φαγάδικα, η ρόδα, το σύμβολο της πόλης που κινείται με ηλιακή ενέργεια, οι παραστάσεις, οι καλλιτέχνες, οι ντόπιοι που ψαρεύουν ή κάνουν βόλτα, όλα είναι υπέροχα και ταυτόχρονα πολύ φιλικά για τον επισκέπτη. Είναι Κυριακή, έχουν έρθει χιλιάδες άνθρωποι εδώ στη Σάντα Μόνικα. Άλλοι περπατάνε στην προβλήτα, άλλοι κάνουν μπάνιο στην παραλία, άλλοι τρώνε, άλλοι είναι στο Λούνα Πάρκ, άλλοι είναι τουρίστες, άλλοι είναι ταξιδιώτες σαν και εμάς. Γίνεται ένας αληθινός χαμός, είναι ένας προορισμός που είναι από τους πιο σημαντικούς στο Λος Άντζελες. Ιδιαιτέρως το Σαββατοκυριακό σφίζει από ζωή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Εγκατέλειψα την προβλήτα για να κατέβω κάτω στην παραλία και να περπατήσω στον δρόμο που ενώνει τη Σάντα Μόνικα με την παραλία Βένις. Στη Σάντα Μόνικα δεν χρειάζεστε αμάξι. Όλα είναι με τα πόδια, με το ποδήλατο, τα πατίνια ή το σκέιτμπορν. Ειλικρινά, η Σάντα Μόνικα πρέπει να καυχιέται για το πόσο φιλική είναι για τους πεζούς αλλά και τους ποδηλάτες, σαν και εμένα. Έχει πολύ ποδαρόδρομο η παραλία εδώ τη Σάντα Μόνικα. Οπότε νίκιασα ο κακομοίριστη ένα ποδηλατάκι, βεβαίως ηλεκτροκίνητο για να μην κουράζομαι κιόλας, για να κάνω τη βόλτα μου. Όπως κάνουν άλλωστε και περισσότεροι εδώ πέρα στην περιοχή. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσω. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι Αμερικάνοι θέλουν να μετακομίσουν στο LA και ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη. Μιλάμε για έναν επίγειο παράδεισο για κάθε γούστο. Είσαι οικογενειάρχης, φοιτητής, στέλεχος πολυεθνικής, courier, εναλλακτικός. Στο LA θα βρεις το στέκι σου και τις ανέσεις σου. Το διαφορετικό δεν ενοχλεί και δεν προσβάλλει. Εδώ στην παραλία της Σάντα Μόνικα παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι που εγώ δεν το ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Παίζουν με το frisbee και προσπαθούν να βάλουν γκολ μία ομάδα στην άλλη. Μιλάμε, έχουν φανατικό κοινό. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση στη Σάντα Μόνικα ο τρόπος ζωής των παιδιών στην παραλία. Χωρίς κινητά και υπολογιστές, επιδίδονται σε ασκήσεις που θα τη ζήλευαν ακόμη και πρωταθλητές της ενόργανης γυμναστικής. Με αυτές τις εικόνες που σας δείξω τώρα θα εκπλαγείτε. Εξαιρετικά ταλαντούχα παιδιά, κυρίως ερασιτέχνες, κάνουν απίθανα πράγματα στην παραλία της Σάντα Μόνικα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι ένα μικρό πανηγύρι αθλητών, οι οποίοι κάνουν πράγματα πραγματικά φοβερά, για τα δικά μου μάτια τουλάχιστον, έτσι. Οι φοιτητές, οι νέοι στη Σάντα Μόνικα, με κάποιο τρόπο στην παραλία καταλαβαίνω ότι περνάνε τον χρόνο τους ασκώντας μυαλό, δηλαδή πνεύμα και σώμα. She expected the world, but it flew
Παρακολουθήσατε μία ασύλληπτη επίδειξη από ένα παλικάρι το οποίο είναι εραστέχνης αθλητής. Αν είναι έτσι οι εραστέχνες, τότε πώς ακριβώς είναι οι επαγγελματίες? Προφανώς γίνεται κάτι σαν επίδειξη και διαγωνισμός ανάμεσα στα παιδιά εδώ που κάνουν αυτές τις φοβερές ασύλληπτες τους κρυκούς. Ειλικρινά έχω εκπλαγεί, έτσι. Ειλικρινά, δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, αλλά έχω εκπλαγεί με αυτά που βλέπω. Προς το παρόν αφήνω για λίγο τον κόλπο της Σάντα Μόνικα, αλλά θα επιστρέψω στην παραλία για το φινάλε της εκπομπής του Λος Άντζελες με τη συγκλονιστική παραλιακή πόλη Βένις. Κάντε λίγο υπομονή και ετοιμαστείτε για δυνατές τώρα εικόνες από το κέντρο της πόλης, το downtown του Λος Άντζελες. Το κέντρο του Λος Άντζελες συνοψίζει στοιχεία από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πόλης και αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνοικίες. Το El Pueblo θα μας θυμίσει τις ισπανικές ρίζες της πόλης. Η Chinatown και η Little Tokyo θα μας θυμίσουν τη συμβολή των μεταναστών στην ανάπτυξη. Το κέντρο του LA είναι το μοναδικό μέρος που θα δείτε ουρανοξύστες. Όπως επίσης, στο ίδιο μέρος θα δείτε και χιλιάδες άστεγους που μετακομίζουν από κάθε μεριά της Αμερικής λόγω του κλίματος. Πρώτη στάση του ρεπορτάζ στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Αγγέλων, η Central Market. Η κεντρική αγορά της πόλης, που ομοιά της δεν υπάρχει παγκοσμίως, είναι έτοιμη για εξερεύνηση. Εμένα μου αρέσει να βρίσκω τα ψαγμένα. Και σας αποκαλύπτω σήμερα ότι οι ψαγμένοι κάτοικοι του Λος Άντζελες έρχονται στην κεντρική αγορά της πόλης. Έρχονται για να βρουν καινούργια προϊόντα, έρχονται για να απολαύσουν τρομερά καλό φαγητό σε εξαιρετικά καλές και φθηνές τιμές. Εδώ θα βρείτε τα πάντα, από κινέζικο μέχρι ράμεν, ιαπωνικό. Έτσι λοιπόν, εδώ η Central Market, στο κεντρικό Λος Άντζελες, στο downtown, είναι μια αληθινή οάση. Και σας πληροφορώ ότι ο κόσμος περιμένει ακόμα και σε ουρές για να απολαύσει ένα πρωινό, όπως στο X-Lat, που θα δούμε μόλις τώρα. Αυτή εδώ είναι η ουρά για το X-Lat. Απίστευτο αλλά αληθινό, απλά πρωινό σερβίρι, αυγά σε όλες τις μορφές, αλλά προφανώς είναι πολύ καλό το πρωινό του και πολύ φθηνό. Αυτό είναι ένα κρυμμένο μυστικό της πόλης, το ξέρουν ελάχιστοι άνθρωποι, το ξέρουν μόνο οι ψαγμένοι ταξιδιώτες και εσείς βεβαίως το βλέπετε για πρώτη φορά στη δική μου εκπομπή στις εικόνες για το Los Angeles. Εάν δείτε εδώ πρέπει να περάσετε, και trendy είναι και φοβερές τιμές έχει και θεωρείται... Προσέξτε, το απόλυτο τρέντ της πόλης, δηλαδή σε άλλα εστιατόρια, δεν θα δείτε ποτέ τόσο κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, στο καλύτερο εστιατόριο του Λος Άντζελες να πάτε, αυτή την ουρά που θα δείτε στην κεντρική αγορά για το X-Lat, δεν θα τη συναντήσετε σε καμία περίπτωση. Το 1781, 44 Μεξικανοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ιδρύσανε σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο τη σημερινή πόλη του Λος Άντζελες. Εδώ τα κορίτσια και τα αγόρια στη Melrose ψάχνουν το όνειρό τους σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα σοου, μπορείτε να φανταστείτε. Και κάνουν πρόβες οπουδήποτε δίνεται ευκαιρία. Φυσικά, κεντρική αγορά χωρίς μεξικάνικο στοιχείο δεν νοείται με τίποτα. Άλλο ένα μας της πόλης εδώ στη Central Market είναι η Μορελιάνα. Είναι η οικογένεια Μορελιάνα που σερβίρει τάκος από τη δεκαετία του 50, σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο. Εξαιρετικά καλό και φθηνό φαγητό εδώ στο Λος Άντζελες θεωρείται η μεξικάνικη κουζίνα και ιδιαιτέρως τα τάκος, τα οποία τα βρίσκεται και με ένα δολάριο, το οποίο είναι φοβερό φαγητό και πραγματικά έχει δώσει πολλές λύσεις, ειδικά στο φοιτητό κόσμο που είναι εδώ, στο LA. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar.
Αυτό όμως που με τρέλανε στην κεντρική αγορά είναι το κόλπο που έχουν βρει οι Αμερικάνοι για να μάθουν το λαό τους και ιδιαίτερα τους νέους να πίνουν τσάι. Έρχεται λοιπόν το εσπρέσο και μου το σερβίρουνε μαζί με αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ? Το λένε happy tea. Είναι πράσινο τσάι και μέσα υπάρχει μπύρα χωρίς αλκοόλ. Υπάρχει και βερσιόν με πράσινο τσάι και σόδα. Συνοδευτικό του εσπρέσο είναι αυτό το τσάι. Προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να μάθει να πίνει τσάι με έναν διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η πολύχρωμη κεντρική αγορά του Λος Άντζελες είναι εκεί από το 1917. Νομίζω ότι κάναμε άριστα που την επισκεφθήκαμε. Εμένα μου αρέσει να μπαίνω στην καρδιά μιας πόλης και να ανακαλύπτω και από την άλλη της πλευρά. Την πλευρά που δεν βλέπουν οι τουρίστες, αλλά ανακαλύπτουν οι ταξιδιώτες. Εμένα ο στόχος μου λοιπόν είναι το αυθεντικό LA, να σας το δώσω και αυτό, να μην το κρύψω, γιατί υπάρχει και αυτή η εικόνα του Λος Άντζελες. Λος Άντζελες δεν είναι μόνο οι παραλίες με τα ηλιοκαμένα κορμιά και το Baywatch. Λος Άντζελες δεν είναι μόνο το Beverly Hills και η Santa Monica. Λος Άντζελες δεν είναι μόνο το Rodeo Drive. Λος Άντζελες είναι αυτό το αληθινό Λος Άντζελες. Φυσικά, επίσκεψη στο κέντρο της πόλης δεν γίνεται χωρίς τη γραφική συνοικία El Pueblo de Los Angeles. El Pueblo de Los Angeles. Εδώ χτυπάει η καρδιά του μεξικάνικου στοιχείου του Λος Άντζελες. Δεν το ξέρατε, αλλά θα σας το πω εγώ σήμερα, ότι το 1781 44 Μεξικανοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ιδρύσανε σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο τη σημερινή πόλη του Λος Άντζελες. Η πιο γραφική και παλιά συνοικία της πόλης διατηρεί ακόμη τα παλιά κτίσματα του 1781. Ενδιαφέρον έχει το σοκάκι Ολβέρα δίπλα στην κεντρική πλατεία που φιλοξενεί μια όμορφη μεξικάνικη αγορά με ντόπιο χρώμα και συμπαθητικά εστιατόρια με αυθεντικό μεξικάνικο φαγητό. Στην El Pueblo de Los Angeles υπάρχει ένα καταπληκτικό μεξικάνικο εστιατόριο το οποίο θεωρείται από τα πιο αυθεντικά σε όλο το Λος Άντζελες. Είναι το El Paseo και το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το συγκεκριμένο εστιατόριο είναι από την εποχή εκείνη. Διατηρηταίο παρακαλώ πολύ. Έχει καταπληκτικές γεύσεις, καταπληκτικό φαγητό και μέσα θα αισθανθείτε σαν αληθινή Μεξικάνη σε μια Αμερικάνικη μεγαλούπολη. Δείτε το! Και παραδοσιακά εστιατόρια στην περιοχή. Με εξαιρετικό φαγητό και σε εξαιρετικές τιμές. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días. Τι είναι το Λος Άντζελες? Το Λος Άντζελες είναι ένα κράμα εθνοτήτων. Μεξικάνοι, Κινέζοι, Ιάπωνες, Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι κάνανε το σημερινό θαύμα που λέγεται Λος Άντζελες. Ένα θαύμα που ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό πριν από 200 χρόνια και σήμερα μεγαλουργεί παντού. Τελευταίος σταθμός του ρεπορτάζ μας στο κέντρο, η Chinatown. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η Chinatown με την Chinatown του Λονδίνου ή με την Chinatown στο Σαν Φρανσίσκο. Ή με την Chinatown, αν θέλετε, στη Νέα Υόρκη. Εδώ δεν υπάρχει χρώμα τοπικό. Εδώ οι Κινέζοι έχουν πολλά μαγαζιά, πουλάνε τα πάντα, αλλά δεν είναι προσεγμένη και έτσι ωραία η αγορά τους. Εγώ λοιπόν σαν ταξιδιώτης δεν θα ξαναρεχόμουν, αλλά σας τη δείχνω για το τοπικό χρώμα και για να σας πω επίσης ότι εδώ οι Κινέζοι ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο Λος Άντζελες, 200.000 άτομα παρακαλώ πολύ, αφού τελείωσε η εποχή της χρυσοθυρίας. Δεν πρόλαβα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χωράνε κιόλας όλα στην εκπομπή. Το επιβλητικό δημαρχείο, ο σιδηροδρομικός σταθμός Union, ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Αγγέλων, το μέγαρο συναυλιών του Walt Disney και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ρεπορτάζ
που αδίκησα για το κέντρο του Λος Άντζελες, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα επανορθώσω σε μια κάποια άλλη εκπομπή. Με αυτά και με άλλα όμως, είχε σχεδόν βραδιάσει και είναι αλήθεια ότι ένα πράγμα που αξίζει αληθινά στο LA είναι τα εστιατόρια του. Σας ταξιδεύω σε ένα καταπληκτικό εστιατόριο. Σε ένα από τα καλύτερα εδώ στο Λος Άντζελες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχω έρθει σε ένα αγαπημένο μου εστιατόριο εδώ στο Λος Άντζελες, το Ivy. Είναι ένα εστιατόριο που το είχα δει σε μια ταινία όπου πρωταγωνιστούσε η Τζένιφερ Λόπες μαζί με την Τζέιν Φόντα. Παίζανε την κακιά πεθερά και την ύφη όπου σκοτωνόντουσαν. Το είχα δει λοιπόν τότε εκείνο το εστιατόριο στην τηλεόραση, το είχα αναζητήσει στο ίντερνετ, το είχα βρει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η αρχιτεκτονική του, τα πιάτα του, οι γεύσεις του και το όλο στήσιμό του. Και ήθελα από τότε να το επισκεφτώ. Ήταν όνειρό μου να έρθω σε αυτό το εστιατόριο και να σας το παρουσιάσω. Το Ivy λοιπόν, όλο για τα δικά σας μάτια. Το συγκεκριμένο εστιατόριο είναι σε έναν από τους πιο όμορφους δρόμους του δυτικού Hollywood. Θεωρείται top of the top για το υπέροχο φαγητό, τα κοκτέιλ, την πανέμορφη αυλή με τα τριαντάφυλλα, τον trendy κόσμο που μαζεύει την VIP εξυπηρέτηση. Το επόμενο πρωινό θα μας έβρισκε στον πιο ψαγμένο δρόμο της πόλης, τη λεωφόρο Melrose. Κάνω τη βόλτα μου σήμερα σε έναν καταπληκτικό δρόμο εδώ του Λος Άντζελες, στον δρόμο Melrose. Οι παλιότεροι θυμάστε αυτό το δρόμο βεβαίως από μια σειρά που είχαμε στην Ελλάδα, τη Melrose Place. Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτός ο δρόμος συνεχίζει να είναι στην πρωτοπορία της αμερικάνικης μόδας και ό,τι έχει να κάνει με design, νέες τάσεις κλπ. Έμαθα σήμερα ότι όλοι οι μεγάλοι σχεδιαστές της Αμερικής έρχονται στην Fleet Market για να αντιγράψουν νέους σχεδιαστές οι οποίοι δεν έχουν βρει ακόμα το δρόμο τους. Ό,τι συμβαίνει στην Melrose είναι η τάση του μέλλοντος. Είναι η τάση στη μόδα, στο design, στα έπιπλα, στα καταστήματα, στα μαγαζιά, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το εμπόριο. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσουμε έναν ξεχωριστό δρόμο και να περιηγηθούμε στα στενάκια του. Η λεωφόρος Melrose συνδυάζει το γλέντι με τη μόδα. Νέοι και νέες γεμάτοι τατουάζ ψάχνουν το όνειρο για μια καλύτερη ζωή στο χορό, το τραγούδι, τη μόδα. Οι πρόβες γίνονται πολλές φορές υπαίθρια, ακόμη και μπροστά στα μάτια σου. Πέσαμε πάνω σε πρόβες. Εδώ τα κορίτσια και τα αγόρια στη Melrose ψάχνουν το όνειρό τους σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα σοου, μπορείτε να φανταστείτε. Και κάνουν πρόβες οπουδήποτε δίνεται ευκαιρία. Όταν οι νέοι δεν κάνουν πρόβες, αναζητούν ρούχα περασμένων εποχών και κεντρικά ενδύματα για extreme νυχτερινές εξόδους. Στη λεωφόρο του Melrose, στο Hollywood του Λος Άντζελες, θα βρεις τα πάντα. Τα καταστήματα κρύβουν θησαυρούς, ενώ οι τάσεις δίνουν ιδέες για δουλειές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οτιδήποτε γίνεται στην λεωφόρο εδώ της Melrose θα το δείτε στην πορεία σε όλη την Αμερική και ίσως όλο τον κόσμο. Εδώ τώρα εγώ βρήκα ένα φοβερό κατάστημα, Heroes Motors Los Angeles. Είναι ένα κατάστημα που πουλάει ταυτόχρονα και μοτοσικλέτες, σπάνια όμως κομμάτια μοτοσικλετών και ρούχα. Είναι πραγματικά μοναδικό διότι το κάθε κομμάτι είναι μουσιακό. Κοιτάξτε εδώ, μια μοτοσικλέτα, παιδιά, αυτή εδώ. Είναι Indian Daytona Racer και κάνει 120.000 δολάρια και την έχουν εδώ. Αυτό το κομμάτι, το μουνισιακό, το σπάνιο, να το δούμε λίγο από εκεί. Αυτό είναι μόνο για συλλέκτες και το έχουν εδώ για να το δει όλος ο κόσμος μαζί με τα ρούχα που πουλάνε. Αυτό δεν θα το δείτε πουθενά στον κόσμο, είναι πρωτοπορία. Stay with me, I'm glad.
από τα πιο ωραία μπαρμπέρικα που έχω δει σε όλη μου τη ζωή, ειλικρινά σας μιλάω. Και είναι ανοιχτό προς τον δρόμο, έτσι, προσέξτε. Αυτό το έργο εδώ είναι του Άλεξ Γκονζάλες. Και μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση αυτά τα γκράφιτι που βλέπω στους δρόμους εδώ στη Melrose. Πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάποια είναι πανέμορφα και εντυπωσιακά. Αντιλαμβάνεστε ότι σε κάποια καταστήματα vintage γίνεται το κακός χάμος όπως αυτό εδώ. Μπορώ να καταλάβω ότι τους αρέσει τόσο πολύ. T-shirt κάνουν 500 δολάρια. T-shirt δεύτερο χέρι, αλλά vintage. Τελικά είναι τάση τα μαγαζιά και στο ντεκόρ τους και στη φιλοσοφία τους κάνουν διάφορα πράγματα. Εδώ τώρα βλέπετε ένα μαγαζί που φαίνεται ότι είναι ένα μικρό περίπτερο, ας πούμε, πουλάει περιοδικά, εφημερίδες, μπύρες κτλ. Και μπαίνετε μέσα και βλέπετε μια καταπληκτική μπουτίκ. Εδώ θα δείτε. Πραγματικά υπέροχη. Κοιτάξτε πόσο ωραία πράγματα έχουν. Όλα αυτά που σας δείχνω είναι πράγματα που συμβαίνουν μόνο στη Melrose, δεν συμβαίνουν πουθενά άλλου. Αυτά θα τα δείτε μόνο εδώ, έτσι. Η Melrose είναι μια μποέμ γειτονιά, άκρος ενημερωμένη, καλλιτεχνικά, αληθινή πρωτοπόρος του μέλλοντος της Αμερικής. Νομίζω πως σίγουρα απαιτείται μια βόλτα στη θρυλική Melrose. Η καταναλωτική εμπειρία θα σας συναρπάσει και πιθανόν να πέσετε πάνω σε κάποιον επώνυμο που θα βολτάρει ανέμελος με έναν παγωμένο καπουτσίνο στο χέρι. Αν έρχεται στο Los Angeles, θέλω να περάσετε οπωσδήποτε από το Pink, στο οποίο είναι το κορυφαίο χοντογκάδικο σε όλη την πόλη. Ουρές κάνουν κάθε μέρα για ένα μαγαζί που άνοιξε μία τρύπα το 1939 και κάθε μέρα πουλάει πάνω από 10.000 χοντόκ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Εδώ θα φάτε χοντόκ όπως δεν τα έχετε φανταστεί ποτέ στη ζωή σας, με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Και μιλάμε ότι είναι 5 ανώστημα. Είναι βέβαιο ότι τέτοια hot dog δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας, διότι είναι και με κιμά και με τυρί και με λουκάνικο και με απ' όλα. Έτσι κλείνει ο δρόμος της Melrose με το κορυφαίο hot dog σε όλο το Los Angeles. Μετά τη Melrose και αφού μας ήπιασε το βράδυ, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το πιο καυτό ρεπορτάζ των εικόνων στο Los Angeles. Νυχτερινή ζωή. Από τα strip show. Ερώτημα. Η πόλη άραγε κοιμάται λοιπόν μετά τις 2 το βράδυ? Για κάποιους ναι, όχι όμως για το ρεπορτάζ των εικόνων που μπήκε στο πιο ψαγμένο, παράνομο και πριβέ κλαμπ του Los Angeles. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η βραδιά μας στο LA ξεκίνησε χαλαρά. Βλέπετε, ήμασταν άβγαλτοι στην πόλη. Γύρω από την ιστορική λεωφόρο του Hollywood, κοντά στο δρόμο των αστεριών, βρήκαμε κάποια εξαιρετικά κλαμπ και μπαρ. Έξω καρδιά όλοι, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν το αλκοόλ, το τσιγάρο και φυσικά τα ναρκωτικά, που εμένα μου φάνηκε ότι στο Los Angeles τα αντιμετωπίζουν ως μια νόμιμη κατάσταση. Μαριχουάνα, όπως παρατήριζα, καπνίζουν σχεδόν παντού. Μία και μισή το βράδυ μας βρίσκει στην Sunset Strip. Ο δρόμος, ο συγκεκριμένος, είναι σφηνωμένος ανάμεσα στο Hollywood και το Beverly Hills.
3 χιλιόμετρα με εστιατόρια, κλαμπ και μπαρ που τα περισσότερα ήταν κλειστά ή θα έκλειναν. Το ρεπορτάζ ευτυχώς μας έβγαλε στην πόρτα του φημισμένου Viper Room του ηθοποιού Johnny Depp. Στο συγκεκριμένο στέκι, το 1993, ο River Phoenix άφησε την τελευταία του πνοή από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Το Viper είναι στέκι rock και άποψης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που μερικές φορές τραγουδάει ακόμη και ο Bruce Springsteen. Εμείς, είναι αλήθεια, εκείνο το βράδυ δεν ήμασταν τυχεροί για να τον ακούσουμε. 2 λοιπόν μετά τα μεσάνυχτα και το μαγαζί έκλεινε. Απογοητευμένος, λέω στον ιδιοκτήτη, «Ωραίο το LA, αλλά αδελφέ μου, μετά τις 2 δεν κουνιέται φίλο», μου απαντάει. «Φίλε, είσαι για σκληρές καταστάσεις. Αντέχεις να σε βάλω στο πιο τρελό, extreme, παράνομο και ψαγμένο κλαμπ της πόλης?» Φυσικά, άλλο που δεν ήθελα. Με τον κρυφό κωδικό στο κινητό μου, μία φωτογραφία και ένα συνθηματικό, μπαίνω στο ταξί για να κατέβω στο downtown της πόλης. Για μία εμπειρία στο LA που θα μου μείνει αληθινά αξέχαστη. Μετά τις extreme καταστάσεις, νομίζω ότι τώρα πρέπει να σας χαλαρώσω πάλι με παραλία. Επιστροφή λοιπόν στον κόλπο της Σάντα Μόνικα για να κλείσουμε την εκπομπή μας με την εντυπωσιακή Βένις. Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, έφτασα από τη Σάντα Μόνικα στην παραλία Βένις με το ηλεκτρικό μου ποδήλατο. Άλλο πράγμα, εναλλακτικό, μπόχο και πολλά άλλα. Λοιπόν, σας έδειξα την προβλήτα της Σάντα Μόνικα, θα σας δείξω και την προβλήτα της Βένις. Καμία απολύτως σχέση, άσπρο με μαύρο όμως, εντελώς. Η παραλία Βένις είναι νότια της Σάντα Μόνικα. Εγώ αυτή τη στιγμή περπατάω στην προβλήτα ψυχαγωγίας της, η οποία είναι αυτή εδώ. Καμία σχέση βεβαίως με την προβλήτα της Σάντα Μόνικα, έτσι. Όπως και καμία σχέση δεν έχει η Βένις, η παραλία της, με την παραλία της Σάντα Μόνικα. Εδώ και να ξέρετε, αυτός εδώ ο τόπος ήταν ένας βαλτότοπος, τον οποίο διαμόρφωσε ουσιαστικά και αξιοποίησε ένας καπνοβιομήχανος μόνο και μόνο για το καπρίτσιο του, επειδή δεν χώνευε τους κατοίκους Σάντα Μόνικα. Η διαμάχη λοιπόν μεταξύ των δύο γειτονικών παραλίων συνεχίζεται από τότε και μέχρι σήμερα. Ακόμη και τώρα που σας μιλάω, εδώ η περιοχή της Βένις παίζει το εναλλακτικό στοιχείο στο Λος Άντζελες. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα και ασφάλεια ότι η Venice Beach είναι το πνευματικό κέντρο της αντικουλτούρας του Λος Άντζελες. Πρέπει να το δείτε για να το καταλάβετε. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε ένα υπαίθριο τσίρκο με παραστάσεις για όλα τα γούστα. Επιτέλους, βγήκα στον Ειρηνικό, εδώ στην παραλία Βένις, όπου οι σέρφερ, όπως βλέπετε, συνεχίζουν ακόμη και τώρα να δαμάζουν τα κύματα.
Ευλογία να μένεις σε ένα τοπίο που είναι ευλογία. Ευλογία αληθινή. Συμπροταγωνίστρια της Venice Beach είναι η Ocean Front Walk. Είναι ένας αξιοπερίεργος πεζόδρομος πάνω από την παραλία που αποτελεί μαγνήτη για όλους τους εκκεντρικούς τύπους στη Venice. Αλλά φυσικά και για όλους τους περίεργους τουρίστες. Περπατάμε στον πεζόδρομο της Venice και σκεφτόμαστε πόσο όμορφη είναι αυτή η γειτονιά του Los Angeles. Πόσο διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη γειτονιά. Εδώ μαζεύεται όλο το εναλλακτικό στοιχείο της πόλης. Το μπόχο στοιχείο ουσιαστικά και μας δίνει εικόνες εξαιρετικά διαφορετικές και πολύ ενδιαφέρουσες. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση εδώ στην παραλία Venice με οποιαδήποτε άλλη παραλία στη Σάντα Μόνικα. Τουλάχιστον 50% παρακάτω. Γι' αυτό και συγκεντρώνεται τόσο πολύς κόσμος. Φυσικά, εκτός από τον πολύ κόσμο που συγκεντρώνεται, συγκεντρώνεται και πάρα πολλοί άστεγοι, οι οποίοι έχουν βρει έναν εναλλακτικό τρόπο να μένουν εδώ στην περιοχή. Συντηρούνται ουσιαστικά από τους ντόπιους κατοίκους της Βέννης. Με φόντο μια σειρά καταστημάτων με κάθε λογής μικροαντικείμενα, καθώς και εστιατόρια μαζί με καφετέριες, μην απορρίσετε αν δείτε ακόμη και υπαίθρια κομμωτήρια όπως συναντάμε στις χώρες του τρίτου κόσμου. Να ρίξω και εγώ ένα κουρεματάκι εδώ που τα λέμε το θέλω λίγο. Ε? Εδώ στην παραλία Βένις, υπαίθριο κιόλας. Μην απορρίσετε επίσης αν δείτε αυτοσχέδια συγκροτήματα, τρελούς να παραμιλάνε μόνοι τους και φοβερές μπουτίκ με extreme ρούχα. Στη Venice φυσικά δεν έχετε δει τίποτα αν δεν επισκεφτείτε και τα περίφημα κανάλια της. Η Αμερικάνικη Βενετία μαγεύει και γοητεύει μέσα από ένα δίκτυο 5 χιλιόμετρων στη Venice Canal Walk, εκεί όπου κάποτε περπατούσε ο Jim Morrison της γενιάς των hippies και των λουλουδιών. Αυτή είναι η ζωή στην παραλία Venice. Είναι αυτό που βλέπετε στις αμερικάνικες ταινίες. Γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και ό,τι άλλο παιχνίδι θέλετε, ακριβώς πάνω στην παραλία. Μα τι να σας πρωτοδείξω, του σέρφε, τα παιδιά στην παραλία, τις οικογένειες. Τι απ' όλα, τι. Τα κύματα του Ειρηνικού ωκεανού, τα γαλαζοπράσινα νερά, τα σπίτια πάνω στην παραλία, τα παιχνίδια που κάνει ο κόσμος, τις ανέμελες στιγμές του. Τελευταίο κομμάτι του ρεπορτάζ μου για το κεντρικό LA, το καταπληκτικό κέντρο Getty. Λοιπόν, έχω έρθει στο μουσείο Getty. Διότι πρώτον με γοητεύει η ιστορία του μουσείου. Το έχει κατασκευάσει ένας άνθρωπος, ένας πετρελαιάς ουσιαστικά, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος τσιγκούνης για την οικογένειά του. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να μην σας αρέσουν τα μουσεία, τα εκθέματα τους κτλ. Αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο μουσείο θα πρέπει να έρθετε, αν έρθετε ποτέ στο Los Angeles, διότι έχει την ομορφότερη θέα στην πόλη. Όταν σας λέω την ομορφότερη θέα, μία θέα που πραγματικά κόβει την ανάσα. Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see.
Η εξαιρετική συλλογή τέχνης, η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του κτηρίου και οι υπέροχοι κήποι δένουν αρμονικά με την τοποθεσία του συγκροτήματος στην κορυφή του λόφου με την ομορφότερη θέα στην πόλη. Το κέντρο Getty εγκαινιάστηκε το 1997 ύστερα από 14 χρόνια σχεδιασμού. Στεγάζει την έδρα του Ιδρύματος Getty που δημιούργησε ο μεγιστάνας πετρελαίου Τζον Getty, ο οποίος όμως φρόντισε πριν να αποκληρώσει όλους τους συγγενείς του. Το Μουσείο Getty έχει εξαιρετικά δείγματα ευρωπαϊκής τέχνης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ρωμαϊκά γλυπτά και ιμπρεσιονιστικοί πίνακες με πρώτο και καλύτερο τις σύριδες του Van Gogh. Van Gogh, σύριδες. Σας είπα ότι εδώ έχει την καλύτερη θέα για την πόλη του Λος Άντζελες. Θέλω να με πιστεύετε ότι αυτό το αξιοθέατο εδώ είναι top για τη θέα του. Ελάτε να τη δω. Σας έδειξα τη μία μεριά της θέας. Τώρα ήρθα από τα αριστερά να σας δείξω την άλλη μεριά. Κόβει την ανάσα, διότι από το κτίριο έχει 360 μοίρες θέα σε όλο το Λος Άντζελες. Βλέπαμε τη θάλασσα, είχα όμως κόντρα τον ήλιο και δεν σας είχα πολύ ωραία πλάνα. Ήρθα λοιπόν από την από εδώ μεριά για να σας δείξω την πόλη με σωστό φωτισμό. Για δείτε ρε παιδιά λίγο, δείτε. Κάπως έτσι και με αυτή την υπέροχη θέα από τον Getty κλείνουμε το ρεπορτάζ των εικόνων από το Λος Άντζελες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Sunset Plaza, από εδώ ξεκινάει η νυχτερινή ζωή του Λος Άντζελες. Παίζει τον εναλλακτικό. Λίγο ψετών. Και τα έλεγα τόσο ωραία. Για το τι μπορούν να κάνουν οι πολλές εθνότητες όταν είναι ενωμένες. Σε ένα παραθεριστικό θέατρο. Γιατί όλοι μου μιλάνε.